Πολύ σωστό. Εγώ αυτό το κορίτσι το γουστάρω. Και εγώ και το γουστάρω πάρα πολύ, γιατί έχει άποψη. Δεν φοβάται να πει τη γνώμη της. Έχει ακούσει τα εξαμάξεις και συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της και μπράβο της και έτσι να συνεχίσει. Και επίσης είναι ένα κορίτσι που, επειδή ρε παιδί μου, πάντα τη βλέπουμε τέλεια, ωραία χτενισμένη, ωραία βαμμένη, στυλιζαρισμένη, κάνει μια δουλειά που είναι ζηλευτή, είναι μια νέα κοπέλα που είναι επιχειρηματίας, επιτυχημένη. Είναι ωραίο να δείχνει ότι μπορεί σε εσάς να φαίνονται όλα τέλεια, αλλά ο καθένας έχει τραβάει ένα δικό του γολγοθά στη ζωή του, δεν έχει περάσει λίγα. Και η Δού τι έπαθα, ας πούμε, έχει κάνει τρύπες, παιδιά. Εγώ την χάνει την Ιωάννα να την ξέρω από τη Θεσσαλονίκη από πάρα πολύ μικρή ηλικία, διότι ήμασταν επάνω μαζί, ουσιαστικά ήμασταν σε κοινές παρέες και τα σχετικά. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν της έχει χαριστεί τίποτα. Είναι πάρα πολύ δουλευταρού. Έχει ξεκινήσει κυριολεκτικά από το μηδέν και χωρίς καμία βοήθεια από την οικογένεια. Όχι μόνο δεν την βοηθήσανε, αλλά ξέρουμε ότι πέρασε και κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τη μητέρα της, όπου εν τέλει την έχασε. Το οποίο αυτό ποτέ δεν το δημοσιοποίησε. Οπότε για να πάρει προβολή, ναι, να συζητιέται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα σχετικά. Και πραγματικά δουλεύει, παιδιά, ασταμάτητα. Ξυπνάει κάθε μέρα 6 ώρα το πρωί και μέχρι την επόμενη μέρα, αρκετά αργά μέσα στη νύχτα, δουλεύει non-stop. Είναι αυτοδημιούργητη. Και είναι και ωραίο το μήνυμα που θέλει να περάσει, ότι όλοι έχουμε θέματα, όλοι έχουμε προβλήματα. Ασχοληθείτε ο καθένας με τον εαυτό του. Έχει δεχτεί πολύ. Πάψτε να λέτε, να κρίνετε και να με ενοχλεί αυτό ή με ενοχλείς εσύ που είσαι προκλητική. Αν σε ενοχλεί λοιπόν η Ιωάννα που είναι προκλητική, πολύ απλά δεν την ακολουθείς. Είναι απλά τα πράγματα. Και είναι ωραίο που το μοιράζεται αυτό, γιατί είναι και μια φορά που η Ιωάννα Τούνη ακούγεται κάνοντας κάτι καλό. Δηλαδή, στην προσπάθειά της να ψυχώσει και άλλο κόσμο που μπορεί και αυτός να έχει τα δικά του προβλήματα. Είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει. Το έχει κάνει και τότε που είχε βγει το βίντεο. Αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, που βγήκε και είπε τι ζόρι τραβάει, πόσο δύσκολο ήταν να το πει στη μητέρα. Αλλά ήταν κάτι αρνητικό για την ίδια αυτό, δηλαδή το βίντεο αυτό που είχε διαρρεύσει τότε. Μετά να σας θυμίσω και το θέμα αυτό με τους παξούς που είχε γίνει. Με μια αεροπορική εταιρεία. Γενικότερα, ό,τι έλεγε σε γενικές γραμμές δεν ήταν για καλό. Τουλάχιστον τώρα αυτή τη φορά απασχολεί και τις εκπομπές για έναν καλό λόγο.